Ο ΠΑΟΚ βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο μέσα στην Τούμπα, πίσω στο σκορ με 2-0, αλλά κατάφερε να πάρει το βαθμό στο μάτς με τον Αστέρα Τρίπολης με 2-2, με τον Ολιβέιρα να ισοφαρίζει στην τελευταία φάση του μάτς. Τσαούσης, Λίρατζης και Ελκαντουρί αποχώρησαν με προβλήματα. Σημαντικές επεμβάσεις ο τερματοφύλακας Παπαδόπουλος των φιλοξενούμενων. 2 πέναλτι έδωσε ο διαιτητής αφού τον φώναξε ο βαρίστας. Με την ισοπαλία κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης, ο ΠΑΟΚ έφτασε τους 16 βαθμούς μετά από 9 αγωνιστικές στη Super League, μία αγωνιστική πριν παίξει στην έδρα της ΑΕΚ, ενώ ο Αστέρας Τρίπολης ανέβηκε στους 9 και βρίσκεται στο μείον 4 από την πρώτη εξάδα. Ο Γιασμίν Κούρτιτς μίλησε μετά την ισοπαλία του ΠΑΟΚ με τον Αστέρα Τρίπολη στο στάδιο της Τούμπας. «Δεν νομίζω ότι άλλαξε κάτι συγκεκριμένο στο τέλος. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι με το αποτέλεσμα. Θα πρέπει να έχουμε τα κεφάλια κάτω και να δουλέψουμε για καλύτερα αποτελέσματα. Δεν είμαι ικανοποιημένος. Έπρεπε να κερδίσουμε. Δεν έπρεπε να μείνει το μυαλό μας στον Ολυμπιακό. Δεν ήταν σωστή η συμπεριφορά μας. Πρώτα από εμένα και μετά από όλη την ομάδα. Σέβομαι τον Αστέρα Τρίπολης, αλλά με αδύναμες ομάδες πρέπει να καθαρίζουμε τα παιχνίδια. Οπότε δεν είμαι χαρούμενος με την ισοπαλία. Ήμασταν πολύ χαλαροί με πρώτο εμένα. Δεν έρχονται εδώ οι ομάδες για να μας αφήσουν να κερδίσουμε. Όλοι έχουμε ευθύνες και πρέπει να δουλέψουμε. Πρέπει να βρούμε έναν ρυθμό νίκης. Όλες οι ομάδες είναι ικανές να παίξουν καλά. Πρέπει να αντιδράσουμε καλύτερα, με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα, να αποκτήσουμε διάρκεια. Πρέπει να μας απασχολήσει όλο αυτό».